πάλι θέμα όσο έχουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε τώρα για τις διελεύσεις. Σήμερα θα μιλήσουμε για Κρόνο και Δία. Okay. Όταν έχουμε Κρόνο, τι είδους σχέση μπορούμε να έχουμε. Όταν έχουμε Δία, επίσης, τι μπορούμε να περιμένουμε από τις σχέσεις μας. Ναι. Τι προϋποθέσεις δημιουργούν. Καταρχάς έχουμε Κρόνο. Κρόνο ενδιαφέρει αυτό που λέμε καταρχάς και βασικά εγώκερους καρκίνους, ζυγούς και κρυούς. Ωραία. Και μάλιστα τους γεννημένους στο πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου τους. Αυτοί τώρα έχουν Κρόνο πάνω το κεφάλι τους. Έχουν Κρόνο. Αυτούς ενδιαφέρει, αλλά ας το ακούσουν εκεί οι επόμενοι, γιατί θα τους έρθει. Ναι. Όπως επίσης και όσοι έχουν οροσκόπους εκεί πέρα ή πλανήτες. Όταν λέμε Κρόνο, τι λέμε, ζοριζόμαστε λίγο. Ναι. Αρκετά. Ναι. Είναι εποχές στις οποίες φτάνουμε σε κρίση. Mm-hmm. Κρίση είναι ότι τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα ορισμένο σημείο στο οποίο θα πρέπει να κάνουμε κάτι, να πάρουμε κάποιες αποφάσεις δηλαδή. Mm-hmm. Έτσι, okay. Ο Κρόνος είναι όπως έστωσες θα κοιμηθείς. Ναι. Οπότε αυτό που θα συμβεί είναι αυτό που έχεις προετοιμάσει και αυτό που ήδη ξέρεις. Εδώ πέρα με τον Κρόνο η αισθηματική ζωή δεν είναι όπατης. Δεν έχει ενθουσιασμό. Ναι. Εδώ πέρα είναι, φτάνουμε στο γάμο. Mm-hmm. Ή θα παντρευτείς με αυτόν που έχεις, ή θα χωρίσεις. Εδώ είναι άσπρο μαύρο. Okay. Οπότε, έχεις τα προσόντα να κάνουμε μια σχέση. Εντάξει, αν δεν είναι γάμος, μπορεί να είναι συγκατοίκηση. Εντάξει, μπορεί ναι, να συμβιώσουμε. Εν πάση περιπτώσει, να το πάμε σε μια πιο σοβαρή φάση. Mm-hmm. Αν υπάρχουν τα δεδομένα, όσο μπορούν να υπάρξουν τα δεδομένα, ώστε η σχέση αυτή να πάει καλά, okay, το προχωράμε στο επόμενο βήμα. Αν είσαι σε μια σχέση η οποία δεν έχει τα χέγγια να πάει παρακάτω, αντιμετωπίζεις κρίση. Mm. Αρχίζει το πράγμα μέσα, είτε μέσα στο γάμο, είτε μέσα στην σχέση, να δείχνει ότι θα πρέπει να τα ξανασυμφωνήσουμε ή, εν πάση περιπτώσει, να δούμε τα πράγματα, γιατί έχουν έρθει εδώ και τι πρέπει να κάνουμε για να ξαναβρούμε το βήμα μας. Μάλιστα. Δίας. Ο Δίας. Ο Δίας έχει μπει από τον περασμένο Οκτώβριο και μέχρι τον Νοέμβριο του 2018, θα βρίσκεται στο Σκορπιό. Ναι. Στο Σκορπιό τι έχουμε. Ναι. Έχουμε δύναμη, έχουμε ένταση, έχουμε συναισθηματική εγκύτητα. Άρα τι θέλουμε. Θέλουμε μία σχέση στην οποία ο άλλος θα μας φέρει ή εμείς θα αισθανθούμε ένταση. Α. Θέλουμε να είμαστε κοντά, δηλαδή θέλουμε να βλέπουμε τα αισθήματα. Ποια ζωδία αφορά αυτό? Αφορά τους σκορπιούς βεβαίως, ναι, λέοντες, υδροχώους και το άλλο σταθερό και ταύρους. Μάλιστα. Η προοπτική λοιπόν εδώ πέρα είναι να συναντήσω έναν άνθρωπο ο οποίος εδώ, αντίθετα με τον Κρόνο, είναι πιο ανοιχτός. Έρχεται ο άλλος για να μου προσθέσει στη ζωή μου και για να μου διευρύνει αυτά που ξέρω. Mm. Να με κάνει να αισθανθώ καλύτερα, να μου ανοίξει καινούργιους δρόμους, να με μάθει κάτι, να ταξιδέψουμε μαζί, κάτι να μου πει, να με στηρίξει. Όλα αυτά σε πιο καλό σημείο από ότι με τον Κρόνο. Οι σχέσεις με τον Δία στο Σκορπιό δεν είναι εύκολες με την έννοια ότι εδώ πέρα θα σου γράψουν στη ζωή σου, είτε μείνει είτε φύγει. Η σχέση που θα δημιουργηθεί σε αυτό το διάστημα είναι μια σχέση η οποία είναι, ας πούμε, μοιραία. Α. Είναι μια χρονιά εντωμεταξύ που το σεξ παίζει μεγάλο ρόλο. Mm. Βλέπεις τι γίνεται με τον Weinstein, με τον Me Too. Είναι με τον Σκορπιό, με τον Δία στο Σκορπιό. Ξεκινήσανε σχεδόν ταυτόχρονα. Μάλιστα. Με το που πέρασε ο Δία στο Σκορπιό, αρχίζαν να βγαίνουν αυτά τα σκάνδαλα που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα. Mm-hmm. Και θα έχουμε κι άλλα. Επειδή είπες για γάμο, υπάρχει πραγματικά κάτι που πρέπει κάποιος να κοιτάξει στην ημερομηνία που θα κάνει το γάμο? Θα απέφευγα φέτος γάμους τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Α, θα μου πεις, είναι τώρα, εκεί πέρα. Το κάνες τώρα. Ξέρεις τι γίνεται, είναι εκλήψεις, είναι ανάδρομος, είναι όλα... Ναι. Τώρα θα μου πεις ότι αυτά, okay, εντάξει, μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα ο γάμος. Ποιος δεν αντιμετωπίζει κάποια στιγμή? Ναι. Έτσι. Αλλά... Αν μπορείς πάντως να το αλλάξεις... Και να το κάνεις μέχρι τέλος Ιουνίου. Ναι. Καλό θα ήταν. Αγάπη να σου το πεις, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετα.